αλλάζουν ολοκληρωτικά την στάση του στα δυτικά μέσα μαζικής ενημέρωσης σε ό,τι αφορά τον πόλεμο στην Ουκρανία και πλέον μετά την αποτυχία της ουκρανικής αντεπίθεσης θεωρούν επιτυχία αν παραμείνει η τακτική κατάσταση ως έχει. Δηλαδή οι Ρώσοι να μείνουν στα εδάφη τα οποία έχουν καταλάβει και να μην προελάσουν περαιτέρω. Το να κρατά τι θέσει σου είναι σαν να κερδίζει, είναι τώρα το νέο σύνθημα και αυτό είναι πολύ λιγότερο φιλόδοξο από αυτό που ήλπιζε η Δύση από την τελευταία Ουκρανική επίθεση. Δηλαδή ότι το Κίεβο μπορεί να χρησιμοποιήσει δυτικά όπλα για να επιτύχει μια σημαντική ανακατάληψη που θα πιέσει τη Μόσχα να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Αυτό δεν θα συμβεί στο άμεσο μέλλον, σχολιάζει η γερμανική εφημερίδα ΦΑΣ η οποία συνεχίζει. Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έδειξε πως οι δυνάμεις της Δύσης δεν είναι άπειρες. Ειδικά σε υλικά, για παράδειγμα, όταν το Ισραήλ και η Ουκρανία χρειάζονται τα ίδια πυρομαχικά. Σημειώνεται πως η αντεπίθεση αφορούσε την ανακατάληψη περιοχών στον Νότο. Αλλά τώρα, μήνες μετά, έχει επικρατήσει η απογοήτευση. Ο Ουκρανικός στρατός ήθελε στην πραγματικότητα να προχωρήσει στην ακτή της Μαύρης Θάλασσας σε λίγες εβδομάδες. Ωστόσο, οι Ουκρανοί έχουν βαλτώσει στα συσσωρευμένα ναρκοπέδια και τις ισχυρές αμυντικές θέσεις των ρόσο δήλωσαν στρατιωτικοί εμπειρογνώμονες. Περίπου 100.000 Ουκρανοί στρατιώτες λέγεται ότι σκοτώθηκαν στην αντεπίθεση. Τέλος, η Bild αποκάλυψε πρόσφατα ότι η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση έχει πλέον ως κύριο στόχο της να φέρει την Ουκρανία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για να τελειώσει ο πόλεμος.